Μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την επιστροφή των φιλάθλων και οπαδών στα γήπεδα εξετάζει η κυβέρνηση. Για να δοθεί, ωστόσο, η εντολή να ανοίξουν και πάλι τα γήπεδα και ο κόσμο να επιστρέψει στι εξέδρες της Super League, πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνε και να ληφθούν κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα ασφαλεία, ενώ οι ποινές που θα προβλέπονται για τι ομάδες θα είναι πολύ αυστηρές. Πιο αναλυτικά, όπω αναφέρει η εφημερίδα Real News, για να ανοίξουν ξανά οι εξέδρες από τις 12 Φεβρουαρίου, θα πρέπει σε όλα τα γήπεδα της Super League να τοποθετηθούν κάμερες υψηλής ευκρίνειας, που ανά πάσα στιγμή θα είναι στη διάθεση των αρχών και μάλιστα θα βρίσκονται σε κάθε πλευρά του γήπεδου. Η αστυνομία δύο μέρε πριν από κάθε αναμέτρηση θα πραγματοποιεί ελέγχου για το αν οι κάμερες λειτουργούν. Αν οι κάμερες δεν λειτουργούν, θα αποφασίζεται αυτόματα η διενέργεια αγώνα χωρίς θεατέ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μια ομάδα θα μπορεί να τιμωρείται απευθείας ακόμα και με τρεις αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, αν πέσουν φωτοβολίδες ή κροτίδες και γενικά οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη. Η ποινή σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα διπλασιάζεται αν υπάρξει υποτροπή, ενώ θα επιβάλλεται και πρόστιμο. Επιπλέον, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπαίνει ο κόσμο στο γήπεδο μέσω εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα. Θα υπάρχει δηλαδή αυτοπροσωπία των φιλάθλων για να περάσουν την πόρτα των γηπέδων. Εκτό από το σύστημα ηλεκτρονική εισόδου στο γήπεδο, θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα και η επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου του εισιτηρίου. Η ταυτοποίηση θα ακολουθεί την τακτική που εφαρμόζεται από την UEFA μέσω των UEFA Tickets. Το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ο αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου έχουν ήδη κλειδώσει το νέο τρόπο έκδοση των εισιτηρίων, ενώ η ταυτοποίηση. Θα γίνεται την ώρα που ο φίλαθλος θα αγοράζει το εισιτήριό του. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Εθνικό Μητρό Τηλεπικοινωνιών, ανάλογα με τον αριθμό του κινητού του, θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων και έτσι το εισιτήριο θα πηγαίνει απευθεία στην τηλεφωνική συσκευή. Η αποστολή θα γίνεται με κρυπτογραφημένο τρόπο και το εισιτήριο δεν θα μπορεί να αντιγραφεί ή να σταλεί σε άλλο κινητό. Όταν λοιπόν θα πηγαίνει ο Φίλαθλο στο τουρνικέ του γήπεδου, θα σαρώνει το κινητό του πάνω στην οθόνη και έτσι θα μπαίνει στο γήπεδο. Επιπλέον, μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν στο επορικό Συμβούλιο την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου. Είναι τα εξή. Αυστηροποιείται το πλαίσιο και ενεργοποιείται το ψηφιακό μητρό για τι λέσχε φιλάθλων. Αναβαθμίζεται ο τρόπο λειτουργία και αρμοδιοτήτων τη Διαρκού Επιτροπή Αντιμετώπιση τη Βία. Ενισχύονται τα διοικητικά μέτρα τη πολιτεία για την αντιμετώπιση τη παρβατικότητα. Εισάγεται ρήτρα παρβατικότητα για όσε πάε δεν συμμορφωθούν που θα αφορά τον πόρο από το στίχημα. Συστήνεται Εθνική Επιτροπή Συντονισμού σύμφωνα με τι επιταγέ τη Σύμβαση Σεντενή για την καταπολέμηση τη βία.